Την αντίθεσή της στη Συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών για τις βάσεις εκφράζει η Επιτροπή Ειρήνης Νομοηλίας, η οποία πραγματοποιεί το απόγευμα της 5ης Συλλαλητήριο στην πλατεία ΟΤΕΣ στον Πύργο. Όπως τονίζουν τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης, στόχος είναι να καταδικαστεί μαζικά η ανανέωση, επέκταση, ενίσχυση της επικίνδυνης Συμφωνίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών για τις βάσεις, που μετατρέπει, όπως τόνισαν, τη χώρα σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο και το λαό σε στόχο των εμπειριαλιστικών ανταγωνισμών. Η σημερινή κυβέρνηση, ακολουθώντας τα βήματα της προηγούμενης, μπλέκει τη χώρα μας σε πολύ, μα πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς την ώρα, αλλά ο λαός πρέπει να επαγρυπνεί, γιατί μπορεί να μην είναι μακριά η στιγμή που όλη η Ελλάδα και ειδικά εκεί όπου υπάρχουν βάσεις αμερικάνικες να είναι ένα πυροτέχνημα. Χρειάζεται τεράστια επαγρύπνηση, κανένας εφησυχασμός και συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση του λαού της Ηλίας, της νεολαίας, των γυναικών, των συνταξιούχων, των εργαζόμενων, για να μην προχωρήσει αυτή η συμφωνία η οποία ουσιαστικά αλυσοδένει ακόμα περισσότερο την Ελλάδα στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στόχος είναι να απαιτηθεί η συμφωνία να ακυρωθεί, να επιστρέψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό, να κλείσει η βάση της Ούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις, να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Εμείς λοιπόν οργανώνουμε αύριο ένα συλλαλητήριο, όπως και σε κάθε πόλη της Ελλάδας γίνεται από τις αντίστοιχες επιτροπές ειρήνης και από κάθε υγιά σκεπτόμενο πολίτη, ενάντια σε αυτή τη συμφωνία, η οποία κατά τη δική μας εκτίμηση αλλά και κατά την ορθή λογική, το μόνο που κάνει είναι να αλυσοδένει τη χώρα στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Εμείς δεν θέλουμε να γινόμαστε γραφικοί κάθε φορά λέγοντας πράγματα που διαφωνούν με τις κυβερνήσεις. Καλούμε όμως τον κόσμο κάθε φορά να σκεφτεί μόνος του. Όπως ανέφεραν τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το στρωμένο δρόμο που βρήκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φέρνει προς επικύρωση στη Βουλή την επικίνδυνη αυτή συμφωνία. Έχουμε μια πραγματικότητα. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με αλλεπάλληλες επαφές στην Αμερική και με την πολιτική του καλού παιδιού στα γόνατα του Τραμπ και του ΝΑΤΟ, φρόντισε να επεκτείνει την παρουσία των Αμερικανών σε ελληνικές βάσεις, με τον Άραξο να είναι έτοιμος να δεχτεί πυρηνικά, με τα drones να είναι πλέον μόνιμη ένικη στο αεροδρόμιο της Λάρισας, με βάση ελικοπτέρων, με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να είναι έτοιμο πόλεμο για τα ανατοϊκά σχέδια. Σε αυτή τη βάση λοιπόν πάτησε η σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος απλώς επιβεβαιώνει και νομιμοποιεί αυτές τις σκόρπιες συμφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας τις νόμους του κράτους. Οι εξελίξεις, τονίζουν τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης, είναι επικίνδυνες και πρέπει να σημάνει συναγερμός. Ο καυγάς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για τα δίθεν ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ και τη συμφωνία, στόχο έχει να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και του λαού, να συσκοτήσει τη σύμπλευση όλων των αστικών κομμάτων στους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς. Ο λαός, τονίζουν, θα πρέπει να απορρίψει τα καλέσματα για εθνική ενότητα και ομοψυχία για συνένεση αυτούς τους σχεδιασμούς. Δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα της λαϊκής οικογένειας. Μέλη της Επιτροπής Ειρήνης απαιτούν να αποσυρθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, να κλείσει η βάση της Ούδας, να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου, καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, αποδέσμευση από τις λοικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν καλούμε τον κόσμο να σκεφτεί, όταν με μια κουβέντα η συμφωνία που θα υπογραφεί, που θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή, λέει ότι παραχωρεί όλες τις ελληνικές στρατιωτικές βάσεις στη διάθεση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, τι σημαίνει αυτό? Εμείς ρωτάμε για ποιο λόγο θα πρέπει ο Έλληνας στρατιώτης να συμμετέχει στα σχέδια των Αμερικανών. Επίσης, καλούμε κάθε άνθρωπο να σκεφτεί από μόνος του, ακόμα και αν διαφωνεί με εμάς, τι σημαίνει όταν η τουρκική πλευρά γκριζάρει το Αιγαίο. Πού είναι το ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί έναν εταίρο όπως είναι η Ελλάδα? Πότε το ΝΑΤΟ βγήκε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ελλάδας?